Χιλιάδες φοιτητές επέστρεψαν πίσω στις αίθουσες με αντισηπτικά και ελέγχους στην είσοδο των πανεπιστημίων. Ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα για πρώτη μέρα, αλλά πιστεύω θα συνηθίσουμε. Η δεύτερη ημέρα λειτουργίας των σχολών με διδασκαλία διαζώσης συνοδεύτηκε με μικρές καθυστερήσεις λόγω των ελέγχων σε πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης και rapid test. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα συνεχίστηκε και η δεύτερη ημέρα στο ΔΠΑΕ για τους φοιτητές της Καβάλας. Παρ' όλα αυτά εντοπίζονται ορισμένα προβλήματα στο κομμάτι των ελέγχων των πιστοποιητικών εμβολιασμού και των rapid test κατά την είσοδο των φοιτητών στο κτίριο. Με τους ελέγχους, ναι, γενικότερα. Γιατί δεν γίνανε την ώρα που έπρεπε να γίνουν, δηλαδή στην αρχή, και μας τους κάνανε αργότερα. Πράγμα που δεν, στην ουσία δεν βγάζει κάποια άκρη από όλο αυτό. Αυτά. Εντάξει, τώρα ο χώρος είναι αυτός που είναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Προσαρμοζόμαστε στο περιβάλλον. Εγώ κάνω rapid test, ωστόσο πολλοί έχουν κάνει και το εμβόλιο. Υπήρξε καθυστέρηση στην αρχή λίγο με τους ελέγχους. Στην αρχή λίγο, ναι, μέχρι να βρούμε τις αίθουσες και όλα αυτά. Είμαστε δευτεροτητής, αλλά εφόσον ερχόμαστε πρώτη φορά στο ΔΠΑΕ, ναι, επειδή πέρσι με τα εξαποστάσεις και τα λοιπά. Ναι. Μάλιστα, σε κάποια πανεπιστήμια, προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα συνωστισμού, ορίστηκε οι παραδόσεις να γίνονται με μισάωρο διάλειμμα, ώστε να αερίζονται τα αμφιθέατρα και να απολυμαίνεται η αίθουσα και να έχουν εξασφαλιστεί επιπλέον αίθουσες. Λίγο ανησυχητικά για την αρχή, ωστόσο όλα ήταν καλά. Λίγο μπέρδεμα με τα πολλά άτομα, μια χαρά. Δευτεροτητής. Πώς σου φαίνεται που μετά από ένα ολόκληρο χρόνο επιστρέφετε κανονικά στις αίθουσες? Εντάξει, ήταν δύσκολο αυτό που βιώσαμε, αλλά πιστεύω ότι είναι για καλό. Θα δείξουμε τώρα. Θα δείξουν οι καταστάσεις, αναλόγως. Εγώ πάντως προσωπικά θέλω να μείνουν ανοιχτά τα πανεπιστήμια. Είναι καλύτερα το από κοντά, πιστεύω. Πώς σου φάνηκε που επιστρέψατε στις αίθουσες? Μια χαρά, πολύ καλή εμπειρία όλα αυτά. Από κοντά. Μου άρεσε σαν εμπειρία, ναι. Απίστευτες οι εικόνες έξω από το ΔΠΑΕ Σερών. Οι φοιτητές περίμεναν στιβαγμένοι να υποβληθούν σε έλεγχο, ώστε να μπουν στη σχολή τους. Εκατοντάδες φοιτητές βρίσκονταν ο ένας πάνω στον άλλον, αναμένοντας υπομονετικά για αρκετή ώρα, ώστε να υποβληθούν στον έλεγχο που αφορά στον πιστοποιητικό εμβολιασμού οι ράπιτες και να μπορέσουν τελικά να περάσουν την πόρτα για να βρεθούν μέσα στο ΚΑΜ του Πανεπιστημίου.